το σχέδιο νόμου που αφορά την αδειοδότηση των τηλεοπτικών καναλιών πανελλαδικά και περιφερειακά, αλλά και τη χρήση συχνοτήτων, αναμένεται να κατατεθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας στη Βουλή. Έτσι δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Σπίρτσης, επισημένοντας πως πρόκειται για δέσμευση της κυβέρνησης προς τον ελληνικό λαό για να σταματήσουν οι ιδιότυπες σχέσεις μεταξύ κυβερνήσεων και καναλαρχών. Αυτό το τελευταίο είναι όμως που δεν πρόκειται να προστατέψει σε καμία περίπτωση ο συγκεκριμένος νόμος. Αντίθετα, θα ενισχύσει την διαπλοκή με τον τρόπο που θέλει να χειριστεί το θέμα της χορηγήσης αδειών, εκμετάλλευσης τηλεοπτικών σταθμών και ιδιαίτερα των περιφερειακών καναλιών. Στον πρώτο άξονα, καταρχήν, ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να δώσει μόνιμες άδειες ώστε να λυθεί το πρόβλημα διαπλοκής μεταξύ ιδιοκτητών τηλεοπτικών σταθμών και το πολιτικό σύστημα. Μέχρι εδώ καλά, διότι οι υγιείς ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθμών που αποκομίζουν κέρδη μόνο από την λειτουργία των τηλεοπτικών του σταθμών και όχι από ενδεχόμενα άλλα ιδιότυπα τα λαβέρια, όπως αναφέρει ο Υφυπουργός στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, δεν θα είναι πλέον υποχείρια του εκάστοτε πολιτικού συστήματος που βρίσκεται στην εξουσία. Έρχεται όμως και ο δεύτερος άξονας με το οικονομικό κριτήριο για να μας προσγειώσει, αναφέροντας ότι οι άδειες θα δοθούν στα κανάλια πανελλαδικά και περιφερειακά που θα καταθέσουν τη μεγαλύτερη οικονομική προσφορά με βάση την τιμή εκκίνησης. Ενώ σε συνέντευξή του, ο αρμόδιος υφυπουργός αναγνώρισε ότι υπάρχει η πιθανότητα κάποιο ή κάποια κανάλια να μείνουν εκτός διαγωνισμού εάν προσφέρουν χαμηλότερο τίμημα. Εγώ σας μεταφέρω την προσωπική μου άποψη καταρχήν. Αδιαφυσβήτητα, ξέρουμε όλες τις δυσκολίες που έχουμε περάσει και βιώνουμε. Όμως νομίζω ότι δεν θα πρέπει να μπαίνουν στον ίδιο κουβά τα τοπικά κανάλια, τα περιφερειακά κανάλια με τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν έχουν πάρει καταρχήν τις ίδιες παροχές τα μεν κανάλια με τα δε κανάλια. Έπειτα τα τοπικά κανάλια τα οποία αδιαφεσβήτητα τα στηρίζουμε, προβάλλουν την τοπική αγορά, την τοπική οικονομία, ενισχύουν την τοπική οικονομία, προβάλλουν τις τοπικές επιχειρήσεις, τις δράσεις κοινωνικών φορέων που υπάρχουν μέσα στην, συγκεκριμένα στην Καβάλα, στις τοπικές περιοχές. Και φυσικά μας ενημερώνουν καθημερινά και για τα τεκτενόμενα του τόπου μας. Οπότε νομίζω ότι μπορεί να γίνει, δεν είναι τίποτα να γίνει ένας διαχωρισμός των περιφερειακών καναλιών με των καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας. Γεννάται λοιπόν το ερώτημα, πώς με την τεράστια οικονομική κρίση που επικρατεί στη χώρα, ποιος λογικός επιχειρηματίας θα επένδυε χρήματα κάνοντας μεγάλες οικονομικές προσφορές για να λάβει άδεια τηλεοπτικού σταθμού και ιδιαίτερα επαρχιακού εν μέσω μιας τόσο χυμαζόμενης διαφημιστικής αγοράς και το σημαντικότερο, ευελπιστώντας να βγάλει κέρδη για να αποσβέσει την επένδυσή του μόνο από την εκμετάλλευση του καναλιού. Μοιραία με όρημη σκέψη προκύπτει ότι τις μεγάλες οικονομικές προσφορές θα τις κάνουν μόνο τα διαπλεκόμενα συμφέροντα. Τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που δεν προσδοκούν κέρδη από την εκμετάλλευση των καναλιών αλλά από τις παράλληλες business με το πολιτικό σύστημα, όπως αναφέρει και ο αρμόδιος υφυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ που επιχειρεί με τη δημοπρασία των καναλιών να χτυπήσει τη διαπλοκή. Το νομοσχέδιο, αν εφαρμοστεί, πιθανότατα να σημάνει και τον θάνατο των περιφερειακών καναλιών, υποστήριξε για το θέμα ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Καβάλας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Κοιτάξτε, είδα το σχέδιο νόμου και αυτό που έχω να πω τώρα είναι ότι οι προβλέψεις που υπάρχουν στη Γενική Συμφωνία, όχι σε αυτά που ψηφίζουμε σήμερα την άλλη εβδομάδα, κάνει λόγο για αύξηση φορολογίας στη διαφήμιση και για διεθνείς δημόσιους διαγωνισμούς για τις άδειες. Κυκλοφορούν ποσά κτλ. Ακούγεται και μια πληροφορία ότι ο αρμόδιος υπουργός θα φέρει νομοσχέδιο. Ναι, το και αυτό σύντομα, που μάλιστα. Έχω να πω τώρα είναι ότι αυτά θα κατατεθούν προσεχώς. Δεν έχει εξειδικευτεί τίποτα αυτή την ώρα. Θα τα δούμε φυσικά. Και καταλαβαίνω ότι αν πάμε σε εξαψήφια και επταψήφια νούμερα για την άδεια, στην ουσία οι περιφερειακοί σταθμοί δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν. Όμως αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Απλά δημιουργείται, όπως και σε πάρα πολλές ομάδες που πλήττονται, γιατί εγώ πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ μια ομάδα που δεν πλήττεται, έτσι, επαγγελματιών, συμφερόντων, κοινωνικών ομάδων κτλ. Όλοι πλήττονται. Το μόνο που έχω να πω τώρα είναι ότι θα τα δούμε μέτρο με μέτρο, ώρα με την ώρα. Αυτά θα νομοθετηθούν το Σεπτέμβριο με την οριστική συμφωνία. Και με αυτό τις που προέκυψε να αποφύγουμε πιθανώς τον ολοκληρωτικό θάνατο. Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Χαρακίδης, βουλευτής Δράμας με το Ποτάμι, ξεκαθάρισε πως δεν είναι δυνατόν να μπαίνουν τα πανελλαδικά κανάλια, τα οποία χαρακτήρισε διαπλεκόμενα, στο ίδιο καλάθι με τα περιφερειακά κανάλια, τα οποία έχουν ένα άλλο ρόλο απέναντι στην τοπική κοινωνία και οικονομία. Ναι, νομίζω ότι δεν έχετε άδικο. Είναι ακριβώς έτσι ή περίπου έτσι, γιατί όταν βάζεις το ίδιο καλάθι
ένα κανάλι περιφερειακό με ένα κανάλι κεντρικό, το οποίο τόσα χρόνια και κάθε μέρα κατηγορούνταν ή γινόντουσαν αναφορές, σε πάση περιπτώσει, όπως φάνηκε από τις τελευταίες, ότι είναι διαπλεκόμενοι και μάλιστα με υψηλά ποσά, δεν μπορεί το ίδιο να αντιλαμβάνονται ότι γίνεται και στα περιφερειακά κανάλια, μιας και τα περιφερειακά κανάλια πρώτον έχουν άλλο κοινό, έχουν άλλο σκοπό, άλλο προορισμό. Και ιδίως και σήμερα που βλέπουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και με το θέμα της λήψης των σημάτων και το καθεξής, και πόσο μπορεί δηλαδή να ενημερωθεί ο καθένας εκεί. Το σίγουρο είναι ότι τα κεντρικά κανάλια παίζουν την κεντρική πολιτική σκηνή για θέματα τα οποία δεν αφορούν τόσο την περιφέρεια και τα περιφερειακά κανάλια έχουν το λόγο τους. Άρα δεν νοείται να αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουν τα κεντρικά κανάλια και έτσι να τα οδηγήσουν στην αγκαλιά του κάποιου λύκου, εν πάση περιπτώσει, μεγάλο καναλάρχη.